Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω το Batman Endgame σε παρόμοιο στυλ που παρουσίασα και το Batman Death of the Family. Επίσης, επειδή παρατηρήσα το προηγούμενο βίντεο βγήκε αρκετά μεγαλύτερο από ό,τι ήθελα να βγει αρχικά, θα προσπαθήσω να κρατήσω αυτό το βίντεο πιο σύντομο, οπότε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω εδώ πέρα και τους τρεις τόμους του Batman Endgame. Τώρα το γιατί έχει χωριστεί σε τρεις τόμους. Αρχικά η αμερικάνικη έκδοση ήταν ένας ανιαίος τόμος, το Batman Volume 7 Endgame. Αλλά όταν μεταφράστηκε στα ελληνικά έπρεπε να χωριστεί σε τρεις τόμους, τρία μικρά τομάκια. Επειδή σκοπεύανε να το βάλουν ως ένθετο στο Έθνος, την εφημερίδα. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να μπει ολόκληρο, γιατί αν έμπαινε ολόκληρο ένα πράγμα 200 σελίδες θα ανέβαζε αρκετά και τη τιμή της εφημερίδας, προκειμένου να βγουν και τα έξοδα για τη δημιουργία του κόμικ. Οπότε ναι, είναι χωρισμένο σε τρεις τόμους. Τώρα, ας δούμε λίγο το εξώφυλλο. Όπως βλέπετε, σε όλους τους τόμους είναι ακριβώς το ίδιο, με μόνη διαφορά ότι ο ένας λέει Α, ο άλλος λέει Β και ο άλλος λέει Γ. Οπότε ας πάρουμε μόνο το πρώτο τόμο για να δούμε λίγο το εξώφυλλο εδώ πέρα, αφού όλα είναι ίδια. Το εξώφυλλο είναι σχεδιασμένο από τον Greg Capullo, ο οποίος βρίσκεται και εδώ πέρα, στη δημιουργική ομάδα. Και μιας και το ανέφερα, ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Όπως βλέπετε, η δημιουργική ομάδα εδώ πέρα είναι σχεδόν η ίδια με το προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε πάλι Σνάιντερ και Καπούλο. Δηλαδή, Σνάιντερ είναι ο συγγραφέας, Καπούλο κάνει τα σχέδια, που ήταν οι ίδιοι και στο προηγούμενο. Αλλά αυτή τη φορά, αντί για τον Τζόναθαν Γκλάπιον στα μελάνια, έχουμε τον Ντάνι Μίκη και τον Πλασένσια στα χρώματα. Αυτή όμως δεν είναι η ολόκληρη δημιουργική ομάδα, καθώς υπάρχουν και πολλοί άλλοι που δεν αναγράφηκαν απ' έξω, γιατί δεν θα χωρούσε. Απ' έξω είναι μόνο η βασική. Εδώ πέρα βλέπουμε και όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εκτός από κείμενο σχέδιο μελάνια και χρώματα, έχουμε και τους letterers, σχεδιαστές εξωφύλων. Και εδώ πέρα κάτω-κάτω λέει κιόλας ο Batman δημιουργήθηκε από τον Bob Kane. Λοιπόν, όσο γι' αυτό. Όπως μπορεί να θυμάστε και από το προηγούμενο βίντεο, σχολίασα ότι ο Batman δεν δημιουργήθηκε μόνο από τον Bob Kane. Δηλαδή αυτό ξεχάστε το. Καλά, ναι, δημιουργήθηκε και από τον Bob Kane, αλλά στη δημιουργία του συνέβαλε καθοριστικά και ο Bill Finger. Να μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Ο Bob Kane είχε απλά την αρχική ιδέα, έκανε ένα σχέδιο. Το σχέδιο όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον Batman που ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή στο αρχικό σχέδιο ήταν ένας τύπος με κόκκινη στολή και φτερά νεκτερίδας. Θα σας άρεσε αυτό το πράγμα? Εντάξει, πολύ φοράνε κόκκινη στολή, αλλά και τα φτερά νεκτερίδας μπορεί να φαίνονται λίγο cool, αλλά εντάξει, το παραδεχτούμε, δεν είναι και το πιο καλό σχέδιο για έναν χαρακτήρα. Ενώ ο Bill Finger είχε την ιδέα να τον κάνουν έναν τύπο που φοράει μαύρα και έχει κάπα και αυτή και νεκτερίδας. Δικιά του ήταν η ιδέα. Και όμως ο Bob Kane έλεγε συνεχώς ότι εκείνος τη σκέφτηκε όλα και εκείνος τη σκέφτηκε όλα. Ναι, κάτι που δεν ισχύει στη καμία. Οπότε αν το θυμάστε αυτό, ο Bob Kane δεν είναι ο μόνος που δημιούργησε τον Batman. Bob Kane και Bill Finger. Και δυστυχώς αυτό ξεχνάνε πολύ να το γράψουν εδώ πέρα, που είναι κρίμα. Αλλά τέλος πάντων. Από κάτω λέει κιόλας ο Superman δημιουργήθηκε από τους Jerry Siegel και Joe Shuster, που ναι, οκ, okay, δεκτό, αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχει με το κόμικ του Batman, μάλλον επειδή είναι και ο Superman μέσα. Δεν ξέρω. Και εδώ όπως βλέπετε λέει και τα δύο ονόματα. Από πάνω όχι. Τέλος πάντων. Βλέπουμε εδώ πέρα το logo των εκδόσεων Οξύ. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο κόμικ έχει βγει από τις εκδόσεις Οξύ. Όπως και πολλά άλλα κόμικς της Marvel ή της DC. Και πάνω εδώ πέρα βλέπουμε μια στάτα που λέει Batman 80 Years. Και η εικόνα εδώ πέρα στην πραγματικότητα είναι το πρώτο κόμικ στο οποίο εμφανίστηκε πρώτη φορά ο Batman. Το Detective Comics 27. Και εδώ πέρα τι έχει γίνει.
όταν πρωτοβγήκε στην Αμερική αυτό, η στάμπα πάνω-πάνω δεν υπήρχε. Γιατί, τότε είχε, γιατί αυτό πρώτη φορά βγήκε νομίζω το 2014 στην Αμερική. Ενώ στην Ελλάδα βγήκε κάποια χρόνια αργότερα, το 2019. Οπότε στην Ελλάδα προσθέσανε τη στάμπα που λέει Batman 80 Years. Στην Αμερική δεν υπήρχε γιατί στην Αμερική δεν είχαν περάσει 80 χρόνια, είχαν περάσει πόσο, 75 περίπου. Κάπου εκεί. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά και στο οπισθόφυλλο. Λοιπόν, η εικόνα εδώ πέρα προέρχεται, αν θυμάμαι καλά, από το Batman νούμερο 39. Ναι, είναι από το Batman νούμερο 39. Το οποίο μπορούμε να βρούμε στο Batman Endgame, μέρος 3, τον τρίτο τόμο δηλαδή. Να, είναι αυτό το πάνελ που χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα. Και ας δείξουμε μια ματιά τώρα και στα υπόλοιπα πράγματα εδώ. Εδώ φυσικά έχουμε κάτι κριτικές, οκ, okay, πάντα υπάρχουν αυτά. Χαχαχα. Εδώ είναι η πλοκή, δηλαδή το τι θα διαβάσουμε. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσω και αργότερα. Και εδώ πέρα κάτω κάτω λέει συγκεντρωτική έκταση των τευχών 35 με 36 από το Batman Endgame. Αυτό είναι ένα λάθος που υπήρχε και στο προηγούμενο τόμο. Γιατί δεν είναι από το Batman Endgame αυτά τα δύο τεύχη, είναι από το Batman Volume 2, που απλά η ιστορία λέγεται Endgame, αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον μέσα στο ιστορικό το κάνανε σωστά. Να το. Batman 35x36. Και εδώ πέρα κάτω κάτω, απλά μας λέει ότι έχει βγει, ότι αυτό βγήκε στο έθνος. Ως ένθετο. Ας ρίξουμε μια ματιά και στο ιστορικό τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία εικόνα από το Batman 40, το οποίο μπορούμε να βρούμε στον τρίτο τόμο του Batman Endgame και η συγκεκριμένη εικόνα είναι κάπου εδώ. Κάτι. Όπως είπαμε, εδώ έχει τη δημιουργική ομάδα. Εδώ είναι η ελληνική συντελεστ... οι συντελεστές της ελληνικής έκδοσης. Εδώ πέρα κάτω κάτω. Που κάνανε αρκετά καλή δουλειά. Και σε αυτό όπως και στο προηγούμενο. Δηλαδή όπως και στο προηγούμενο πάλι έχει αρκετά καλή μετάφραση. Πάλι έχουν πρόσθετες σημειώσεις που δεν υπήρχαν στην αυθεντική έκδοση. Λίγο για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει που μπορεί να μην γνωρίζει τόσο καλά τι έχει γίνει στα προηγούμενα τεύχη. Όπως είμαι εδώ πέρα. Ή μπορεί να έχει σημειώσεις για λογοπαίγνια στα αγγλικά που να μην δουλεύουν τόσο καλά στα ελληνικά που θα πρέπει να το εξηγήσει κάπως. Και καλό είναι που το βάζουν αυτό γιατί πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν. Πρέπει να το σκεφτούν στα αγγλικά για να το καταλάβουν. Η μετάφραση είναι αρκετά καλή. Εντάξει, κάποια μικρά λαθάκια πάντα υπάρχουν, αλλά λογικό είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι τέλεια η μετάφραση, σε ό,τι γλώσσα και να είναι. Οπότε, εγώ τη θεωρώ αυτή αρκετά καλή έκδοση. Όσο για το μέγεθος, εντάξει, και οι τρεις τόμοι μαζί είναι γύρω πάνω κάτω στις 200 σελίδες. Και ο κάθε τόμος, ξέχασα να αναφέρω ότι στις τελευταίες σελίδες έχει και κάποια έξτρα, τα οποία συνήθως είναι εναλλακτικά εξώφυλλα. Σε κάποιους άλλους τόμους μπορεί να είναι και σκίτσα για κάποιον χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα εναλλακτικό εξώφυλλο για τον Batman 36, όπως βλέπουμε εδώ πέρα πάνω-πάνω, το οποίο για κάποιο λόγο έχει μεταφραστεί εναλλακτικό εξώφυλλο κλουβί πλάνης. Δεν ξέρω τι εννοεί. Τώρα θα αναρωτιέστε, εντάξει, ρε φίλε, χαίρομαι πολύ σιγά το έξτρα. Ένα εξώφυλλο έχει. Ναι, εντάξει. Στην κανονική έκδοση είχε πολλά εξώφυλλα στο τέλος, τα οποία χωρίστηκαν και μπήκανε λίγα-λίγα σε κάθε τόμο. Να, εδώ πέρα, ας πούμε, έχουμε εδώ πέρα ένα πιο μεγάλο εξώφυλλο. Ένα εναλλακτικό εξώφυλλο για τον Batman 37. Αυτό για τον Batman 38. Ένα άλλο εξώφυλλο. Και στο τρίτο τόμο έχουμε πάλι άλλο ένα. Τον Batman 39.
Και τα έχουν χωρίσει έτσι ώστε στο τέλος να μαζευτούν όλα τα εξτραδάκια. Απλά έπρεπε να χωριστούν σε τρεις τόμους. Τώρα ας μιλήσουμε για την ιστορία. Το Batman Endgame είναι σαν sequel, θα μπορούσαμε να πούμε, του Batman ο θάνατος της οικογένειας. Ας πούμε τώρα να δούμε την ιστορία. Καταρχάς, ξέχασα να αναφέρω, τα ξόφυλλα για κάποιο λόγο είναι από τη μία πλευρά χρωματιστά, από την άλλη ασπρόμαυρα. Δεν ξέρω γιατί, και στο προηγούμενο, και στους προηγούμενους τόμους έτσι ήταν, δηλαδή στο Death of the Family. Αλλά τέλος πάντων. Η ιστορία αρχίζει με τον Batman να προσπαθεί να αντιμετωπίσει ολόκληρη την Justice League. Και για να το καταφέρει φορά και αυτή να δω την τεράστια πανοπλία. Πρέπει να βλέπουμε ότι επιτίθεται Wonder Woman και γι' αυτό φοράει την πανοπλία. Και αυτή εδώ πέρα και η όλη σκηνή εδώ πέρα της μάχης, δηλαδή Batman vs Justice League, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας δείχνει τους τρόπους που έχει σκεφτεί ο Batman να νικήσει τον καθένα, και είναι γενικά πολύ ενδιαφέρον και το πώς θα εξηγεί κιόλας. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα ώστε οι σερβερ να είναι αρκετά καλοί, να μπορούν να κάνουν αρκετά γρήγορα υπολογισμούς ώστε να βρουν την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουν το Flash και να τον κάνουν να σταματήσει, να πέσει κάτω, να τον βγάλει νοκάουτ. Αλλά τον Aquaman τον κερδίζει αρκετά εύκολα, απλά τον βάζει εδώ πέρα σε αυτό το πράγμα. Και μετά φυσικά έρχεται ο Σούπερμαν, που εκεί πέρα ο Batman τα βρίσκει σκούρα, ή τουλάχιστον στην αρχή. Και να εδώ πέρα και ένα εξώφυλλο με το Σούπερμαν να έχει γίνει τώρα πολύ βίαιος και επιθετικός. Και ναι, γενικά τα πράγματα για τον Batman φαίνονται πολύ άσχημα. Φαίνεται ότι θα ιτηθεί και όμως τον νικάει χωρίς καν να χρειάζεται η πανοπλία του. Ξέρετε πώς. Τον φτύνει. Αλλά δεν τον φτύνει απλά. Του φτύνει στα μάτια μια τσίχλα κρυπτονίτη. Όσο γνωστόν, ο κρυπτονίτης είναι σαν δηλητήριο για τον Σούπερμαν. Και έτσι καταφέρνει να τον νικήσει. Ανακαλύπτεται έπειτα ότι οι ήρωες πητέθηκαν στον Batman επειδή τους είχε χορηγηθεί μια τοξίνη την οποία πιθανότητα να τους την είχε δώσει ο Τζόκερ, ο οποίος στο προηγούμενο ήταν χωρίς καν φάτσα, δηλαδή την είχε κόψει και την είχε ράψει πάνω του. Στο συγκεκριμένο την αποκτάει, θα μάθετε μόνοι σας πώς, δεν θα σας κάνω spoiler. Ναι, και τέλος πάντων ο Batman πηγαίνει στο άσυλο Arkham, στο κελί που κανονικά μένει ο Joker, για να ερευνήσει λίγο την υπόθεση, να δει μήπως έχει επιστρέψει εκεί πέρα, και εκεί συναντάει τον Eric Border, ο οποίος αποκαλύπτεται να είναι ο Joker, ο οποίος τώρα έχει φάτσα, το οποίο όπως σας είπα θα σας αφήσω να το μάθετε μόνοι σας πως είναι. Και εξηγεί εκείνη την ώρα στον Batman το σχέδιό του, που είναι δηλαδή να δώσει σε όλους τους κατοίκους της Gotham τη τοξίνη του, να τους κάνει όλους σαν εκείνον, τρελούς τελείως δηλαδή. Αυτή τη φορά πραγματικά φαίνεται ότι ο Batman θα δυσκολευτεί να τον νικήσει. Όχι τις άλλες φορές τον νίκησε με ευκολία, αλλά αυτή τη φορά ο Τζόκερ έχει και κάτι παραπάνω. Έχει ένα πλεονέκτημα, το ότι δηλαδή έχει όλη την πόλη στη δούλευσή του. Είναι όλοι Τζόκερ. Τη συνέχεια ας τη μάθετε μόνοι σας. Δεν θέλω να σας κάνω spoiler, οπότε θα συνεχίσω. Τα δύο πρώτα τεύχη συνήθως στα storyline στον comics είναι εισαγωγικά, δηλαδή απλά παρουσιάζουν ποιο πρόβλημα υπάρχει, και μετά από εκεί και πέρα στα επόμενα τεύχη είναι storyline, ο ήρωας το διευκολύνει το πρόβλημα και αντιμετωπίζει και τον μεγάλο κακό.
Οπότε ναι, τώρα σας έδειξα ουσιαστικά την εισαγωγή στο Batman Endgame. Λοιπόν, το Batman Endgame ως ιστορία μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή, ήταν σαν το Death of the Family. Ήταν δηλαδή στο ίδιο στυλ περίπου. Είχε αυτή την αγωνία, την ταρκίλα του, το ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά. Είχε κάτι φοβερές μάχες εδώ πέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μάχη με τον Superman και την υπόλοιπη Justice League. Δηλαδή ήταν όλα απλά απίθανα. Ο Greg Capullo έχει κάνει απίστευτη δουλειά στα σχέδια. Είναι... Δηλαδή έχει επικοινωνήσει τις μάχες με τέτοιο τρόπο που είναι σαν να βλέπεις ταινία. Είναι σαν να τους έχει δώσει κίνηση. Εντάξει, για να μην αναφέρω πόσο καλό συγγραφέας είναι ο Scott Snyder, δηλαδή έχει γράψει κάποιες από τις καλύτερες ιστορίες Batman κατά τη γνώμη μου. Και το Court of Owls είναι δικό του, το οποίο έχω διαβάσει στα αγγλικά αυτό. Και ήταν και αυτό απίστευτο. Και γενικά εδώ πέρα η ιστορία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι εξαιρετική. Το μόνο θέμα μου είναι ότι σε ορισμένα σημεία φαίνεται λίγο σαν είναι τραβηγμένη για να βγει σε 6 τεύχη και να βγει λίγο πιο μεγάλη. Αλλά και πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει βγει και λίγο πιο μικρή και να είναι ακόμα πιο καλή. Αλλά εντάξει, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ καλή ιστορία. Αυτή τη φορά βλέπουμε τον Batman να πηγαίνει στα όρια του με τον Τζόκερ, δηλαδή ενώ σε προηγούμενες ιστορίες φαινόταν κιόλας ότι εντάξει, μωρέ, ο Τζόκερ ήταν ο κακός, αλλά δεν ήταν κακός που ήθελε να τον σκοτώσει τον Batman. Και ό,τι έκανε ουσιαστικά ο Τζόκερ το έκανε προκειμένου και καλά για να κάνει τον Batman πιο δυνατό, να τον κάνει καλύτερο με τις προκλήσεις που του έβαζε. Και όμως εδώ πέρα έχει σταματήσει να το βλέπει έτσι και ο ίδιος ο Τζόκερ. Δηλαδή τώρα ο Τζόκερ είναι full κακός, full επιθετικός, full βίαιος, full φωνικός. Είναι full όλα. Μόνο full καλός δεν είναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον Batman ότι έχει φτάσει πια στα όρια του. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτή τη φορά καταλαβαίνουμε και μέσα από τα λόγια του, μέσα από τις σκέψεις του, ότι δεν είναι καν σίγουρος αν θα καταφέρει να τον νικήσει αυτή τη φορά. Σε τέτοιο σημείο έχει φτάσει. Αν προτείνω την ιστορία, ναι και ξανά ναι. Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο Endgame και το θάνατο της οικογένειας, απλά επειδή έχουμε μιλήσει για τα δύο και λέω εντάξει, ας πω ποιο προτείνω, θα πρότεινα το θάνατο της οικογένειας. Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι λίγο πιο διασκεδαστικό, έχει λίγο περισσότερη αγωνία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις και τι γίνεται εδώ πέρα. Όσο για τους τόμους, στους τόμους, δηλαδή την ποιότητα της έκδοσης, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένη. Είναι ο στάνταρ τόμος της οξύ. Έχει δηλαδή αυτό γελιστερό το χαρτί. Έχει καλή μετάφραση και το μόνο μου θέμα γενικά είναι το εξώφυλλο που είναι ακριβώς το ίδιο χαρτί με τις άλλες σελίδες μέσα. Θα προτιμούσα δηλαδή το εξώφυλλο να ήταν λίγο πιο χοντρό και πιο γελιστερό και οι άλλες σελίδες μέσα να ήταν πιο λεπτές. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, νομίζω ότι βγήκε έτσι για να είναι μικρότερο και το κόστος, γιατί θα πρέπει να μπει σε εφημερίδα. Οπότε μάλλον γι' αυτό είναι κάπως έτσι ο τόμος γενικά. Επίσης, ένα άλλο θέμα που έχω είναι ότι είναι τρία μέρη και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα έπρεπε να αρχίζει η οξύ να βγάζει τις ιστορίες που έχει χωρίσει σε τρεις τόμους σε έναν ενιαίο τόμο. Γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως το Green Arrow, ας πούμε, ή το Spider-Man με τη μεγάλη δύναμη, που είναι χωρισμένα σε μικρά τομάκια, και θα ήταν καλό αν βγαίνανε όλα τα τεύχη που βρίσκονται στους τόμους σε έναν τόμο μεγάλο.
Όπως και να έχει, το Batman Endgame είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τόμος, τόμι μάλλον, με πάρα πολύ ωραία ιστορία και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το Batman Endgame. Ελπίζω να βρήκατε το βίντεο χρήσιμο και αν πραγματικά σας άρεσε, μπορείτε για να υποστηρίξετε να κάνετε εγγραφή, like και να πατήσετε και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, adieu true believers!